Καλέ, σας το είχα να πω αστείο σήμερα. Με τον Γιώργο, με ποιον άλλο. Αλλά μου βάλανε εμπάργκο. Α, λέει, παράπονο αυτή την Κυριακή δεν έχει. Έτσι λοιπόν, αυτή την Κυριακούλα δεν θα πω τίποτα. Την άλλη όμως, όσα δεν του έχει σούρει σκούπα. Hello, hello, hello. Αγαπημένες μου, τι σας έχω, τι σας έχω. Λοιπόν, πήρα ένα ξύλο. Ξύλο είναι, επειδή με ρωτάτε συνήθως πάνω σε τι δουλεύω. Είναι ένα κοντραπλακέ. Το έβαψα με ένα σκούρο καφέ χρώμα, ξέρετε, είναι το αγαπημένο μου. Εκείνο που σας έχω μάθει πώς να το φτιάχνετε. Και στη συνέχεια, τι θα κάνω. Θέλω να τοποθετήσω επάνω έναν καθρέφτη και να τον διακοσμήσω όπως εκείνους τους παλιούς γαλλικούς καθρέφτες τρομό. Δεν ξέρω αν τους έχετε ακουστά. Στάνταρ θα τους έχετε και θα τους έχετε δει σίγουρα. Οπότε λοιπόν θα έρθω με τα υπέροχα ξυλόγλυπτα της Dart Elastic Hood να φτιάξω έναν αυθεντικό τρομό καθρέφτη. Τον καθρέφτη σκέφτηκα να τον πλαισιώσω με αυτό εδώ το υπέροχο ξυλόγλυπτο. Αυτό εδώ είναι το ξυλόγλυπτό μου, το οποίο μετέτρεψα σαν να είναι μεταλλικός μπρούτζος. Πάμε να δούμε πώς θα μεταμορφώσουμε ένα ξυλόγλυπτο ώστε να έχει αυτή την εμφάνιση. Αυτή εδώ θα είναι, αυτό εδώ σκέφτομαι να είναι το σχέδιο το οποίο θα ακολουθήσω στην πάνω και στην κάτω πλευρά του καθρέπτη και επάνω θα βάλω τρέσες για να φτιάξω αυτό το οποίο θα μου δώσει και το αποτέλεσμα του καθρέφτη τρομού. Αρχικά θα περάσω ένα ωραίο χρώμα, θέλω να το πω πράσινο, να το πω, εν πάση περιπτώσει, ένα χρωματάκι του τύπου της οξύδωσης. Χρησιμοποιήστε όποιο θέλετε να πλησιάζει σε αυτή την απόχρωση. Με το ίδιο χρώμα θα βάψω επίσης και τις τρέσες οι οποίες θα ντύσουν τον καθρέφτη μου. Είναι οι άκαμπτες, υπέροχες άκαμπτες τρέσες της Dart Elastic Wood και είναι αυτές που θα αποτελέσουν τη βάση για τον υπέροχο καθρέφτη μου. Και το ξυλόγλυπτό μου έτοιμο και άλλη μια υπέροχη τρέσα άκαμπτη και αυτή η οποία θα κάνει την κορνίζα μου στον καθρέφτη, θα τη βάψω με το ίδιο χρώμα. Σε όλα τα ξυλόγλυπτα θα κινηθώ στον ίδιο χρωματισμό, αλλά το έδαφος που θα μείνει του κάδρου από τον καθρέφτη θα κινηθώ σε πιο ανοιχτό χρώμα. Σε όλα τα ξυλόγλυπτα θα βάλω την ίδια απόκρωση. Έχω βάψει όλες τις τρέσες μου το ξυλόγλυπτό μου και προχωράω, θα στεγνώσω πάρα πολύ καλά σε αυτή τη φάση το χρώμα. Στη συνέχεια με ένα ακριλικό αυτή τη φορά, αρκετά νερωμένο θα έλεγα, η απόχρωσή του Bent Amber, έτσι θα τη βρείτε στις περισσότερες εταιρείες αυτή την απόχρωση, είναι το σκούρο καφέ, ένα πολύ ωραίο καφέ. Θα έρθω λοιπόν και θα επέμβω πάνω στο πράσινό μου. Θα του δώσω μια ξεχωριστή απόχρωση το καφέ, την οποία χρειάζομαι για να πετύχω την απόχρωση που είδατε πριν. Αρχίζω και σκουπίζω ελαφρά να φύγει το περίσσιο χρώμα.
Τέλειωσα με αυτή τη φάση και επίσης στεγνώνω πάρα πολύ καλά το χρώμα μου. Η συνέχεια θα έρθει με ένα απαλό πρασινάκι, το οποίο το έχω αναμίξει ελαφρώς με αυτό της οξύδωσης, το πράσινο που έβαψα αρχικά, και θα έρθω να τονίζω λίγο-λίγο τις ακμές από τα ξυλόγλυπτά μου. Δεν θα είναι φυσικά αυτό το τελειωτικό χρώμα, όπως καταλαβαίνετε. Έρχομαι όμως να δώσω μια διαφορετική απόχρωση από τη σκούρα που έχει πάρει τώρα λόγω του ακριλικού. Ωραία λοιπόν, τέλειωσα και με αυτό το βήμα και θα έρθω στη συνέχεια με ένα υπέροχο κίτρινο να καλύψω ορισμένες περιοχές από τα ξυλόγλυπτά μου. Και θα έρθω λοιπόν με ένα υπέροχο κίτρινο, ένα απαλό θέλω, πεπονί, διαλέξτε, το χρώμα της μουστάρδας, όποιος σας βολεύει. Θα έρθω επίσης να τονίσω λίγο τις άκρες από τα ξυλόγλυπτά μου. Πουθενά δεν θέλω να υπερισχύει κάποιο συγκεκριμένο χρώμα. Θέλω να φαίνονται όλα και να μην είναι κανένα κυρίαρχο. Όπου μου ξεφεύγει κάποια πινελιά παραπάνω, φροντίζω να τη σκουπίζω. Ωραία. Σχεδόν ολοκλήρωσα το βάψιμο από τα ξυλόγλυπτα που θα πλαισιώσουν τον καθρέφτη μου. Για τη συνέχεια επέλεξα μία μπρασπατίνα. Θα τονίσω τις άκρες των ξυλόγλυπτων, αλλά θα προχωρήσω και στο εσωτερικό τους ελαφρώς, χωρίς να καλύψω φυσικά τα χρώματα, για να δώσω την εμφάνιση μετάλλου στο ξυλόγλυπτό μου. Αφού έχω τελειώσει με την μπρας πατίνα και έχει πάρει μια απίστευτη απόχρωση, πρέπει να έρθω και με χρυσή πατίνα για να ολοκληρώσω και τη λάμψη που του χρειάζεται και να κάνει και μια απίστευτη μίξη η μία πατίνα με την άλλη και να μου δώσουν ένα εκπληκτικό αποτέλεσμα. Δεν θέλω πολύ έντονα τη χρυσή μου πατίνα, θέλω μόνο να μου τονίσει τις άκρες από τα ξυλόγλυπτά μου. Σε κάποια σημεία, θα πέσει και λίγο περισσότερη, αλλά δεν θέλω να έρθει και να φαίνεται χρυσό το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν μπορεί η κάμερα να το αποτυπώσει, αλλά έχει μια απίστευτη απόχρωση πάρει.
Κοιτάξτε εδώ πόσο εκπληκτική είναι αυτή η τρέσα και πόσο τονίστηκε με την πατίνα την μπρας. Και τώρα θα έρθω με τη χρυσή πατίνα και θα δώσω την απαιτούμενη λάμψη. Θέλω να σας πω να μην ξεχνάτε να περνάτε βερνίκι πάνω από την εργασία σας. Εγώ μπορεί στο έργο εδώ να μην το δείχνω το βερνίκι, να το ξεχνάω ή να το βάζω, να το προσθέτω αργότερα, αλλά εσείς δεν θα ξεχνάτε ποτέ. Πάνω από το χρώμα κυμολίας θα περνάτε βερνίκι νερού, πάνω από τα φύλλα χρυσού θα περνάτε βερνίκι νεφτιού. Πάντα το βερνίκι θα πρέπει να είναι συμβατό με αυτό που έχετε χρησιμοποιήσει να βάψετε. Οπότε λοιπόν να μην ξεχνάτε ποτέ τα βερνίκια σας για να μην αλλοιώνονται τα χρώματα από τις εργασίες σας. Σιγά σιγά ο καθρέφτης μου έρχεται και παίρνει μορφή. Σκεφτόμουν στην αρχή να κάνω ανοιχτόχρωμο το κάτω μέρος, αλλά όταν τοποθέτησα επάνω τα ξυλόγλυπτα σε αυτές τις αποχρώσεις μου άρεσε τόσο πολύ που νομίζω πως δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσω να κολλήσω τα ξυλόγλυπτα. Έβαλα την κόλλα μου σε αυτήν την υπέροχη τρέσα της Dart Elastic Wood, είναι από τις άκαμπτες τρέσες και θα έρθω να την κολλήσω, έχω κόψει ακριβώς τα μέτρα που χρειάζομαι. Προσέχω να είναι πρόσωπο με την κορυφή του ξύλου μου και πρόσωπο και στα πλάινα. Έρχομαι λοιπόν, αφού έχω βάλει κόλλα, να κολλήσω και το κάτω μέρος από το ξυλόγλυπτο μου. Λοιπόν, φροντίζω να μην έχει μεγάλη ποσότητα κόλλα και ξεχυλίζει από το ξυλόγλυπτο. Αφού ζεστάναμε το ξυλόγλυπτο, είναι έτοιμο να κολλήσει, να έρθει και να πάρει και να αγκαλιάσει το χώρο γύρω από τον καθρέφτη. Και να κολλήσει απόλυτα. Το επόμενο βήμα είναι να τακτοποιήσω και αυτήν την τρέσα μου στο σημείο αυτό του καθρέφτη. Και ο υπέροχος καθρέφτης μου ολοκληρώθηκε. Τα ξυλόγλυπτα είναι απίστευτα ωραία με τη χρωματική παλέτα που επέλεξα. Εμένα τουλάχιστον μου αρέσουν πάρα πολύ. Ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς.
και να σας οδηγήσουν σε νέους δρόμους δημιουργίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και μου κάνατε παρέα σε αυτόν τον υπέροχο καθρέφτη. Και αφήστε με μένα με τον Γιώργο. Εσείς να μην ξεχνάτε να χαμογελάτε. Φιλιά πολλά!